Ο επικεφαλής της Ουγγρικής κυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν έφτασε στο Κίεβο, όπου έχει προγραμματίσει να έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό Βολόντιμιρ Ζελένσκι, που παραμένει στην εξουσία παρά το ότι έχει λήξει η θητεία του. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Ούγγρου ηγέτη στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Όπως έγινε γνωστό, στις διαπραγματεύσεις θα συζητηθεί το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης, με διάφορα μάλιστα δυτικά δημοσιεύματα να ισχυρίζονται ότι ο Όρμπαν φέρνει στον Ζελένσκι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα επιτρέψει να υπερισχύσει η ειρήνη. Ο Όρμπαν φέρεται να έφερε στο Κίεβο έναν οδικό χάρτη που συντάχθηκε από την Κίνα και τη Βραζιλία και απομένει η συνένεση του Κιέβου στην εφαρμογή, προκειμένου να επιτρέψει στην Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω της μεσολάβησης της Κίνας και ορισμένων χωρών του Παγκοσμίου Νότου να συνάψουν και χειρία πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Financial Times. Το δημοσίευμα τονίζει ότι η επίσκεψη του Όρμπαν ξεκίνησε μία ημέρα αφότου η Ουγγαρία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Επιπλέον, η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, Όρμπαν και Ζελένσκι συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με άλλη βρετανική εφημερίδα, τη The Guardian, ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης θα είναι και η συζήτηση για τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στην Ουκρανία.